Dr. Anytime Health Podcast. Καλώς ήρθατε στα Dr. Time Health Podcast. Εδώ, με τη βοήθεια των ειδικών, θα διερευνούμε, θα μαθαίνουμε και θα δίνουμε λύσεις για θέματα που σχετίζονται με την υγεία μας. Θέματα που απασχολούν εμάς και τους γύρω μας στην καθημερινότητά μας. Είμαι η Μαρκέλα από το Dr. Anytime και σας εύχομαι καλή ακρόαση. <Συλίου> Σήμερα θα εστιάσουμε στη συναισθηματική υπερφαγία ή αλλιώς το τρώω τα συναισθήματά μου. Υποδέχομαι λοιπόν την ψυχολόγο μας, την κυρία Χριστίνα Μπαλή, η οποία θα μας βοηθήσει στο συγκεκριμένο θέμα. Καλώ ήρθατε, κυρία Μπαλή. Καλώ σα βρήκα και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Χαίρομαι ιδιαίτερω που σα γνωρίζω από κοντά και συμμετέχω στο Dr. Anytime Health Podcast και θα συζητήσουμε ένα τόσο ενδιαφέρον θέμα όπω είναι η συναισθηματική υπερφαγία. Εμεί χαιρόμαστε που είστε μαζί μα, κυρία Μπαλή. Α δούμε λοιπόν τι είναι η συναισθηματική υπερφαγία. Ή αλλιώ, όπω μπορεί να το λένε κάποιοι, τι σημαίνει τρώω τα συναισθήματά μου. Σωστά. πολλέ φορέ. Δεν τρώμε απλά για να ικανοποιήσουμε την πείνα μας, ε, αλλά για να καλύψουμε και κάποιες συναισθηματικές μας ανάγκες. Όταν λοιπόν το φαγητό χρησιμοποιείται σαν ένα μέσο για να αποθήσουμε ή να ανακουφίσουμε κάποια αρνητικά συναισθήματα, όπως είναι η θλίψη, το άγχος, ο φόβος, η βαρεμάρα, η μοναξιά και ο θυμός, ε, και είναι αυτός ο βασικός τρόπος διαχείρισης των καταστάσεων, τότε μπορούμε να μιλήσουμε για συναισθηματική υπερφαγία. Mm -hmm. Είναι λοιπόν όταν καταφεύγουμε στο φαγητό για να νιώσουμε καλύτερα. Γι' αυτό και συνήθως επιλέγουμε τροφές πιο ανθυγιεινές, όπως γλυκά. Τα γλυκά που αγαπάμε όλοι. Ακριβώς. Junk food και λιπαρά φαγητά. Καθώ αυτέ οι τροφέ έχουν άμεση επίδραση στον οργανισμό. Δυστυχώ, όμω, η συναισθηματική υπερφαγία δεν είναι κάτι που μπορεί να διερθώσει τα συναισθηματικά προβλήματα. Αντιθέτω, μα κάνει να αισθανόμαστε πιο άσχημα, καθώ το πρόβλημα παραμένει, και παράλληλα δημιουργούνται αισθήματα ενοχή, αφού έχουμε καταναλώσει περισσότερη τροφή από όσο αντέχουμε. Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, αντί να νιώσουμε καλύτερα. Προσθέτουμε περισσότερα αρνητικά συναισθήματα με την συναισθηματική υπερφαγία. Ακριβώς, ακριβώς. Ε, είναι σαν να ε, δυσκολεύουμε λίγο την κατάσταση. Τελικά λοιπόν, πώς μπορώ να αναγνωρίσω ότι τρώω τα συναισθήματά μου και δεν είναι απλά ότι πεινάω. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι πως είναι πιο απαιτητικό από όσο ακούγεται ε, να διαχωρίσουμε την πραγματική από τη συναισθηματική πείνα, ε, ιδίως αν το φαγητό χρησιμοποιείται τακτικά ως τρόπος διαχείρισης των συναισθημάτων. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποια στοιχεία που μπορεί να έχει κάποιος κατά νου, ε, ούτως ώστε να διαχωρίσει αυτά τα δύο. Αφενός η συναισθηματική πείνα είναι μια κατάσταση η οποία έρχεται ξαφνικά και αναζητά άμεση ανακούφιση. Όπω επίση υπάρχει ανάγκη και για συγκεκριμένου είδου φαγητά, όπω είναι τα comfort foods, junk food, γλυκά, όπω προαναφέραμε. Ε, σε αντίθεση με την πραγματική πείνα, που είναι μια κατάσταση πιο σταδιακή και ανακουφίζεται με όποια διαθέσιμη τροφή. Mm -hmm. Επιπλέον, ε, στη συναισθηματική πείνα, η κατανάλωση φαγητού είναι απερίσκεπτη, χωρίς συνείδηση, το άτομο μπορεί απλά να ανοίξει το ψυγείο και να αρχίσει να καταναλώνει ό,τι τροφή ε, υπάρχει εκείνη την ώρα, σε αντίθεση με την πραγματική πείνα, που υπάρχει περισσότερη ενσυνειδητότητα στο τι τρώει. Ένα ακόμη πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι ότι η συναισθηματική πείνα δεν ικανοποιείται ακόμη και αν υπάρχει πληρότητα στο στομάχι. Το άτομο δεν το αντιλαμβάνεται σε αντίθεση με την πραγματική πείνα που όταν χορτάσουμε θα σταματήσουμε να τρώμε. Και τέλος, κάτι που δεν συμβαίνει σε συνθήκες πραγματική ε, πραγματικής πείνας, είναι ότι τα συναισθήματα που μένουν μετά από ένα επεισόδιο συναισθηματικής υπερφαγία είναι αρνητικά συναισθήματα. Είναι συναισθήματα μετάνοια, ενοχής ή ντροπή. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον αυτό ο διαχωρισμό, κυρία Μπαλή. Όμω αναρωτιέμαι. Γιατί πολλοί άνθρωποι τείνουν να συνδέουν το φαγητό με την αντιμετώπιση του άγχους ή γενικότερα ενός λυπηρού γεγονότος. Το συγκεκριμένο μπορεί να συμβαίνει για διάφορους λόγους. Ο πιο βασικός και σημαντικότερος είναι ο τρόπος για τον οποίο, με τον οποίο έχει, είναι μαθημένο το φαγητό να χρησιμοποιείται και από την οικογένεια κατά τα παιδικά χρόνια. Για παράδειγμα, όταν ένας γονιός δυσκολεύεται να διαχειριστεί το αρνητικό συνέστημα ή μια δύσκολη συμπεριφορά του παιδιού με ένα λειτουργικό και βοηθητικό τρόπο, είναι πολύ συχνό φαινόμενο να μπαίνει το φαγητό πιο διευκολυντικά. Πόσε φορέ άλλωστε δεν έχουμε ακούσει γονεί να λένε στα παιδιά του ότι έλα, σταμάτα να κλέ και θα σου πάρω παγωτό, μη στενοχωριέσαι και θα πάρουμε το αγαπημένο σου φαγητό. Ναι, πράγματι, αυτό έχει συμβεί σε όλου μα. Ναι, είναι τη ελληνική κοινωνία χαρακτηριστικό, mm -hmm. θα έλεγα. Ε, με αυτόν τον τρόπο, επομένω, μαθαίνουν τα παιδιά και οι αυριανοί ενήλικε ότι δεν χρειάζεται να εκφράσουν λεκτικά το συνέστημά του, επομένω το ενδοβάλλουν το καταστέλουν με έναν τρόπο, αφού όλα μπορούν να γίνουν καλύτερα με ένα παγωτό, με ένα γλυκό ή ένα φαγητό. Είναι κάτι που ομολογουμένω δεν το είχα σκεφτεί, ότι δηλαδή η επιβράβευση συνδέεται με το φαγητό. Άρα, κυρία Μπαλή, πείτε μου, ποια είναι τα συναισθήματα που κάποιο αποζητά να πνίξει μέσω του φαγητού. Ε, όταν μιλάμε για συναισθήματα που κάποιο πνίγει ή τρώει μέσω του φαγητού, συνήθως αναφερόμαστε σε αρνητικά συναισθήματα. Όπως προαναφέραμε, τέτοια μπορεί να είναι το άγχος, ο θυμός, η θλίψη, η μοναξιά, ο φόβος, η απογοήτευση. Είναι δηλαδή τα συναισθήματα εκείνα που αν εκφραστούν, είναι πιθανό να προκαλέσουν αναστάτωση και στους άλλους, να μην ξέρουν πώς να αντιδράσουν και πώς να τα διαχειριστούν. Οπότε το άτομο επιλέγει να τα στρέψει προς τον ίδιο του τον εαυτό με έναν καταστροφικό τρόπο μέσω της Κατανάλωση τροφή και των επεισοδίων συναισθηματική υπερφαγία. Είναι τα συναισθήματα που δεν είναι μαθημένα να επικοινωνούνται με έναν πιο υγιή τρόπο και στη συνέχεια να επιλύονται. Άρα, στρεφόμαστε στο φαγητό όταν δεν έχουμε μάθει να διαχειριζόμαστε κάποια αρνητικά συναισθήματα. Πολύ σωστά. Επιπλέον, να προσθέσω ότι στρεφόμαστε στο φαγητό όταν ο περίγυρό μα δεν μα αφήνει τον κατάλληλο χώρο να εκφράσουμε με έναν υγιή τρόπο τα αρνητικά μα συναισθήματα. Μάλιστα. Αλήθεια τώρα αν κάποιο παρουσιάζει συναισθηματική υπερφαγία σε μία περίοδο της ζωής του. Αυτό σημαίνει ότι θα τον ακολουθεί για πάντα στη ζωή του η αλήθεια είναι πω είναι ένα θέμα για το οποίο δεν μπορούμε να μιλήσουμε γενικά, καθώς εξαρτάται πολύ από το ατομικό ιστορικό και τους μηχανισμούς διαχείρισης που θα επιστρατεύσει ο καθένας, όπως επίσης και το είδος της βοήθειας που θα αναζητήσει. Αν η χρήση φαγητού, για παράδειγμα, για την αντιμετώπιση των συναισθηματικών δυσκολιών είναι αποκλειστικά ο μοναδικός τρόπος διαχείρισης, τότε αυτό είναι σημαντική ένδειξη ότι θα εξελιχθεί σε ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο αφού το άτομο θα ξέρει ότι αυτό πιάνει, έστω και προσωρινά. Αντίθετα, ε, αν το άτομο αυτό αντιληφθεί εγκαίρως και παρατηρήσει με ποιο τρόπο συνδέεται με το φαγητό, ε, ότι δεν είναι βοηθητικός, απέναντίας δημιουργεί περισσότερες δυσκολίες από ότι βοηθάει ε, και αναζητήσει την κατάλληλη βοήθεια, ε, είναι κάτι που σταδιακά έχει πολλές πιθανότητες να τεθεί υπό έλεγχο και να εξαλειφθεί. Άρα πολύ σημαντική είναι και η αναζήτηση βοήθεια. Φυσικά, φυσικά. Υπέροχα. Α συνοψίσουμε λοιπόν όσα είπαμε σήμερα, κυρία Μπαλή. Τι θα πρέπει ένα άνθρωπο ο οποίο μα ακούει αυτή τη στιγμή να συγκρατήσει ε, θεωρώ πως όλα είναι ε, σημαντικά, παρόλα αυτά αν χρειάζεται έτσι να επισημάνουμε κάποια σημεία, είναι σημαντικό να μπορεί ο άνθρωπος να κάνει μια αυτοπαρατήρηση σχετικά με τον τρόπο που συνδέεται με την τροφή και πώς την χρησιμοποιεί για να επιλύσει συναισθηματικά προβλήματα. Και δεύτερον, αυτό που αναφέραμε και πριν λίγο, ότι είναι προ όφελό του η αναζήτηση κατάλληλη βοήθειας όταν η κατάσταση αυτή ξεφεύγει από τον έλεγχό του και δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας, κυρία Μπαλή, στα Doctor Anytime Health Podcast. Ήσασταν πολύ διαφωτιστικοί και πιστεύω όσα είπαμε σήμερα θα βοηθήσουν πολύ κόσμο για την αντιμετώπιση της συναισθηματική υπερφαγίας, η οποία έχει εξελιχθεί σαν ένα από τα σοβαρά προβλήματα της εποχής μας. Εμείς θα επανέλθουμε σύντομα με νέα podcast και θα συζητήσουμε θέματα που ξέρουμε ότι σας απασχολούν όλους. Μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε στο Spotify για να είστε ενημερωμένοι για τα νέα μας podcast. Σκεφτείτε και εφαρμόστε όσα είπαμε σήμερα. Και να θυμάστε, με τον Doctor. Anytime είστε σε καλά χέρια. Dr. Anytime Health Podcast